πάμε λίγο στον Αντώνη Κανάκη, γιατί ο Αντώνης Κανάκης πλέον από την θέση της διοίκησης του Αντένα, γιατί συμμετέχει πλέον στη διοίκηση του Αντένα, μίλησε, έδωσε μία συνέντευξη και μίλησε ξεκάθαρα για το τι πρέπει να γίνει στη ζώνη του Αντένα, ομολογεί ότι ήταν αποτυχημένη η ζώνη στον Αντένα και φυσικά ρίχνει τα βέλη του. Ρίχνει τα βέλη του στις επιλογές που έγιναν στη βραδινή ζώνη. Πάμε να ακούσουμε το τι είπε ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης και να μάθουμε σε λίγο ποιος ήταν και ο ρόλος του εκτός από παρουσιαστή στη διοίκηση του Αντένα. Για να ακούσουμε τον Αντώνη Κανάκη. Με την ανανέωση του συμβολέου σας, αναλάβατε και επιτελικό ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος του σταθμού. Είχατε πει πως είχατε ενδιασμούς για την ανάληψη τέτοιες ευθύνες. Σήμερα είστε με περισσότερους? Αυτό που έχω αναλάβει είναι η καλλιτεχνική επιμέλεια σε κάποιες περιπτώσεις που θα έχω άμεση εμπλοκή και η θετική συγκατάθεσή μου στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αποκλειστικά για τη λεγόμενη late night ζώνη του σταθμού. Για τη ζώνη αυτή θα προσπαθήσω όσο περνάει από το χέρι μου, είναι πολύ δύσκολο παράλληλα με τις δημιουργικές υποχρεώσεις μου προς το ράδιο Αρβιλά και το βινήλιο, να εξασφαλίσω τουλάχιστον αξιοπρέπεια στο πρόγραμμα που θα μεταδίδονται και απουσία θλιβερών και επικίνδυνων κοινωνικά τηλεοπτικών φαινομένων. Το Game of Love το χαρακτηρίσατε γελίο προϊόν, ωστόσο είναι ένα προϊόν που παίζει στον Αντένα. Η κριτική δεν σημαίνει και νύπτωτας χείρας. Εκ της θέσεώς σας, σας ζητήθηκε η γνώμη σας. Πώς αλλιώς αντιδράσατε? Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν και δεν μεταδίδεται στην Late Night Zone, η γνώμη μου κατατέθηκε. Αλλά θα μου επιτρέψετε, από σεβασμό στα ενίκο, να μην αναφερθώ με λεπτομέρειες στο είδος των αντιδράσεών μου κτλ. Αυτό που έχει αξία να πούμε είναι πως και για τον Αντένα αποτελεί μια σύντομη και όχι τόσο ευχάριστη παρένθεση η εκπομπή αυτή. Είπαμε και πριν ότι οι συνθήκες φέτος για τον Αντένα ήταν συνθήκες μη κανονικότητας και αυτό έχει συνέπειες και τέτοιου είδους, δυστυχώς. Ποια καρδιά με αντίκτυπο τον Γιάννη Λάτσιο, που ήταν και φίλοι κιόλας. Όλοι. Ναι. Μιλάει ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια πλέον στη βραδινή ζώνη του Αντένα. Δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε μέχρι στιγμής. Ναι, λέει. Θλιβερή εικόνα. Θλιβερά, λέει, και επικίνδυνα κοινωνικά τηλεοπτικά φαινόμενα. Φαινόμενα επικίνδυνα. Λέει ο κύριος Κανάκης, ο οποίος, όπως ακούσατε, θα έχει και ρόλο στη διοίκηση του Αντένα ως... Την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει βασικά κάποιων εκπομπών στη Late Night Zone. Μάλιστα. Εδώ Αντένα. Θέλω να μάθω, χτυπάει τα βέλη του και για τον Γιώργο Λιαγκά και για τη βραδινή εκπομπή. Εγώ έτσι όπως το αντιλήφθηκα, ναι, θέλει από όλο αυτό να αποκοπεί και στο Γρηγόρη Αρναούτογλου πηγαίνουν. Τα βέλη του επίσης, ίσως περισσότερο και τον Γιώργο Λιάγκα. Τι έκανε ο Γρηγόρης? Το που παρουσίασε. Πριν τρία χρόνια. Εδώ μιλάμε για φέτος. Το τηλεοπτικό, το βραδινό. Ποιο? Πριν τρία χρόνια. Να το ξανακάνει, γι' αυτό το λέω. Θα δούμε τώρα. Περίμενα να δούμε. Αντώνης Κανάκης θέλει να τα αλλάξει αυτά τα πράγματα. Όσο πρέπει να είναι εδώ. Λέει, εγώ κατάλαβα ότι με το Game of Love ότι έγινε χαμός εκεί πέρα με τον Γιάννη Λάτσιο στο τραπέζι που κάθισαν. Πρέπει να υπήρξε τεράστια κόντρα μεταξύ τους, διότι τον είδαμε να λέει τα ενίκο μη ενδύμω, ότι δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στις αντιδράσεις μου. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ αντίθετος και να το εξέφρασε πάρα πολύ. Μα και το θέμα, είναι, και μέσα από την το θέμα είναι εδώ πέρα, ξαναλέμε, ότι ρίχνει τα βέλη του και σε πρόσωπα συγκεκριμένο Κανάκης. Λέει ότι θέλουμε μια βραδινή ζώνη με αξιοπρέπεια. Είναι μια φλιδερή. Ξαναπέσω λίγο αυτή τη φράση. Θα μεταδίδω με απουσία θλιβερών και επικίνδυνων κοινωνικά τηλεοπτικών φαινομένων. Άρα φλιβερά τηλεοπτικά φαινόμενα θεωρεί και την εκπομπή, λογικά, και τη βραδινή αυτή, το Game of Love. Φυσικά. Η απόλυτη ξεφτύλα η τηλεοπτική. Και όπως είπες πολύ σωστά, αν πάμε και λίγο πιο και βάρες πίσω, και χτύρι, έριξε βέλη και για τον Λιάγκα. Το εδώ λοιπόν έχει τον Γιώργος Λιάγκας και δίνει απάντηση αν θα φύγει από τον Αντένα ή όχι. Αλλά πετάει και μία μπηχτή, με ενημερώνουν, και για τον κύριο Κανάκη. Για πάμε να δούμε τι λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Παραμένει στον Αντένα. Έχω για τον Κανάκη, ωραία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για τον Κανάκη λοιπόν. Ο Αντώνης Κανάκης δήλωσε στο Βήμα ότι πριν αναλάβει αυτό στη Late Night Zone ήταν νεκρή. Η απάντηση σε αυτό? Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Παιδιά, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή είναι η γνώμη του ανθρώπου. Να του στερήσω εγώ το δικαίωμα να λέει γνώμη. Είναι απλώς στέλεχος, είναι. Υποτίθεται. Οπότε φαντάζομαι ότι η γνώμη του μετράει και για εσάς. Τι να. Λέει, να το ανοίξω το στόμα μου, λέει ο Λιάγκας, τώρα ή μην το ανοίξω. Σαν το λιοντάρι στο κλουβί ήταν. Πολύ ωραίο φαρμάκι είχε, αλλά... Γιατί δεν είναι μια απλή γνώμη.
Και τι να πει κιόλας, εφόσον όπως ρώτησε δημοσιογράφος, είναι ανώτερός του αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Κανάκης στον Αντένα. Είναι προϊστάμενός του. Προϊστάτε. Προϊστάτε ο κύριος Κανάκης στον Αντένα. Ο Γιώργος Λιάγκας. Για πάμε να δούμε τώρα. Λέει αυτά που λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Στον Αντένα θα παραμείνει ή δεν θα παραμείνει. Θα φύγει ή δεν θα φύγει.